Την ώρα που η κυβέρνηση προσπαθεί να εγκαταστήσει την αστυνομία στα πανεπιστήμια για να καταστήλει τους αγώνες των φοιτητών, χιλιάδες νέοι και νέες λαϊκών οικογενειών είναι αντιμέτωποι με ένα μεγάλο πρόβλημα. Πώς θα καταφέρουν να μείνουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, να σπουδάσουν στη σχολή που πέρασαν? Ένας μαθητής δίνει τις Πανελλήνιες, περνάει σχολή. Έρχεται με όρεξη στην Αθήνα για να σπουδάσει κτλ. Από την πρώτη στιγμή, αντί η στέγη που θα έπρεπε να είναι ένα αγαθό, του δημιουργείται το πρώτο του εμπόδιο. Δηλαδή, κάπου πρέπει να μείνω. Τι ακριβώς γίνεται με τα νίκια εδώ στην ευρύτερη περιοχή, τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι φοιτητές να βρουν σπίτι? Σίγουρα οι φοιτητές εδώ του Παντίου ψάχνουν ένα σπίτι κοντά στο πανεπιστήμιό τους, δηλαδή στο Δήμο Καλλιθέα, στο Δήμο Νέας Μύρνης, τα οποία ενίκια αυτή τη στιγμή φτάνουν πάνω από 550 ευρώ. Δηλαδή βλέπουμε και ενοικιαστήρια έξω από τα κτίρια εδώ του Πανεπιστημίου και υπάρχουν ακόμα και ενοικιαστήρια με 750 ευρώ που λένε ότι μπορούν να φιλοξενήσουν πάνω από 2 άτομα. Ο φοιτητής πηγαίνει στο Ζωγράφο που είναι κοντά το πανεπιστήμιο του, μπορεί να πάει σε κάποιο άλλο μέρος, στο Εγάλεο, π.χ. στο Κουκάκι. Έρχεται αντιμέτωπος με ενίκια της τάξης 300 μέχρι 500 ευρώ για κάτι τρύπες των 35 τετραγωνικών. Καταλαβαίνει ότι με την ακρίβεια, με όλη αυτή την κατάσταση που περιέγραψες και εσύ ο ίδιος πριν, δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Όταν πρέπει να πάει στο σούπερ μάρκετ και να του φύγει το μισό χαρτζιλίκι και βάλε, όταν το ρεύμα και το νερό είναι στο Θεό, καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να μείνει. Είναι το πρώτο εμπόδιο. Από την επαρχία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και από τα αστικά κέντρα προς την περιφέρεια, το κόστος για μια οικογένεια να στηρίξει ένα ή και παραπάνω παιδιά να φοιτήσουν στη σχολή είναι δυσβάσταχτο. Η κατάσταση έχει χειροτερέψει αρκετά, δηλαδή μπορώ να πω, από την άποψη ότι δεν μιλάμε μόνο για απλά για ένα νίκη στο σπίτι. Είναι ένα νίκη, είναι τα κοινόχρηστα, είναι η ΔΕΗ, είναι το ίντερνετ που χρειάζεται ένας φοιτητής. Το οποίο δεν του παρέχεται δωρεάν όπως και πολλά άλλα πράγματα. Είναι το να πάει στο σούπερ μάρκετ. Είναι το να βγει έξω κάποια στιγμή και για ένα καφέ. Είναι το ότι κόβεται πολλές φορές και από την ίδια τη σύντηση της σχολής του. Πάντως η κατάσταση είναι συγκεκριμένη. Έχουμε την ακρίβεια, έχουμε νίκια της τάξης των 500 ευρώ για τρύπες, τα οποία μπορεί να αυξηθούν σε σχέση με πέρσι, που και πέρσι ήταν πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Έχουμε αύξηση 30%. Το μέσο ενίκιο μιας γκαρσονιέρας στην Αθήνα κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ το μήνα, ενώ το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα σήμερα είναι 83,33 ευρώ ανά μήνα. Άρα, με ενίκιο 300 ευρώ, λογαριασμούς 100 ευρώ, σύντηση 200 ευρώ, μετακινήσεις 30 ευρώ, διασκέδαση και επικοινωνία 60 ευρώ, προσωπικά έξοδα 60 ευρώ, το συνολικό κόστος διαβίωσης για ένα φοιτητή εκτός του τόπου κατοικίας του φτάνει περίπου τα 750 ευρώ το μήνα, ενώ ο βασικός μισθός αυτή τη στιγμή είναι στα 713 ευρώ. Για να βγει ο μήνας πρέπει και καταλήγει ο φοιτητής τώρα και για να βοηθήσει την οικογένειά του, να δουλέψει σε κάποια δουλειά τώρα είτε τετράωρη είτε και οχτάωρη είτε το οτιδήποτε, για να τα βγάλει πέρα, να μπορέσει να ζήσει με μια αλφα αξιοπρέπεια. Να τρέχει δηλαδή όμως από το πρωί μέχρι το βράδυ, από το μάθημα, μετά στη δουλειά. Και πάλι το ίδιο. Για να μπορέσει απλά να επιβιώσει επί της ουσίας. Φέτος όμως το πρόβλημα έχει οξυνθεί κατά πολύ. Το κύμα ακρίβειας και η ενεργειακή κρίση έχουν εκτινάξει το κόστος ζωής στα ύψη μαζί με τα ενίκια. Ενώ το οικογενειακό εισόδημα συμπιέζεται καθημερινά. Υπάρχουν φοιτητές από την επαρχία που σπουδάζουν στην Αθήνα που είναι στο δεύτερο, στο τρίτο, στο τέταρτο έτος, οι οποίοι νοικιάζουν. Αυτοί οι φοιτητές έχουν δει αύξηση στα ενίκια τους? Πώς τη βγάζουν πέρα? Να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Το προσωπικό μου. Εγώ έμενα σε ένα σπίτι του Ζωγράφου μαζί με τον αδερφό μου και δίναμε ένα ενίκιο της τάξης των 400 ευρώ για ένα σπίτι παμπάλαιο. Τέλος πάντων, κάπως τα καταφέρναμε, είναι η αλήθεια. Μας παίρνουν κάποια στιγμή τηλέφωνο ο νοικιάρης και λέει ότι θα έχουμε 200 ευρώ αύξηση.
50% στα 600. Που σημαίνει ότι σε διώχνουν. Άρα είσαι στο τρίτο έτος, ψάχνεις, ξανά μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία που ψάχνουν και όλοι οι υπόλοιποι πρωτετής, άρα είναι ακόμη πιο δύσκολο. Άρα μιλάμε για ανταγωνισμό επί της ουσίας, ποιος θα προλάβει να βρει το σπίτι. Ποιος θα προλάβει. Και από αυτή την κατάσταση μπαίνουν μέσα οι μισθητικές εταιρείες, οι οποίες τρέφονται από όλο αυτό το παιχνίδι και χτυπάνε και τα νίκια ακόμη περισσότερο. Την ίδια ώρα, σε 7 πανεπιστήμια και 17 πανεπιστημιακά κάμπους δεν υπάρχουν φοιτητικές εστίες. Για να μπορέσει ένας πρωτοετής να εξασφαλίσει δωμάτιο σε φοιτητική εστία, όπου αυτές υπάρχουν, χρειάζεται να πληρεί κοινωνικά κριτήρια από έναν ατελείωτο κατάλογο. Ο φοιτητής μετά, το όπως και είναι λογικό, θα πάει στη σχολή, θα κάνει την εγγραφή, αν καταφέρει να μείνει στην Αθήνα για κάποιο διάστημα, θα βρει για αρχή την αίτηση των εστιών. Θα συνειδητοποιήσει όμως μετά από λίγο ότι για να καταφέρεις τις εστίες, να καταφέρεις να μπεις στις εστίες, είναι πιο εύκολο να κερδίσεις τον τζόκερ. Πρέπει να είσαι στους 260.000 φοιτητές, υπάρχουν αντιστοιχούν βασικά 2.000 δωμάτια. Τίποτε. Κάτι τέτοιο είναι απειροελάχιστο. Ότι δεν γίνεται. Είναι διαγωνισμός φτώχειας. Μπαίνουν εκεί πέρα τα παιδιά τα οποία όχι απλά το έχουν ανάγκη, τα οποία αν δεν μένουν στην εστία, κατά πάσα πιθανότητα θα ήταν στον τόπο από τον οποίο κατάγονται και θα δουλεύαν όλη την ημέρα για να τα βγάλουν πέρα. Φέδωνα, τι συμβαίνει ακριβώς στην εστία? Καταρχάς, πόσοι φοιτητές μένουν και από ποιες σχολές της Αθήνας? Κατά βάση, η εστία και διοικητικά ανήκει στην ΑΣΟΕ. Οπότε έχει και το μεγαλύτερο πλήθος των ατόμων. Από εκεί και πέρα, έχει ακόμα φοιτητές από το ΠΑΠΗ, την Πάντιο, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, την Καλών Τεχνών, το ΠΑΔΑ και το Χαροκόπιο. Βρισκόμαστε έξω από το κτίριο, το οποίο αυτή τη στιγμή λειτουργεί μόνο η σύντηση, η φοιτητική μας λέσχη. Και από πάνω, αυτό το εγκαταλειμμένο κτίριο, είναι οι πρώην εστίες του Παντίου, που αυτή τη στιγμή προφανώς στην κατάσταση που είναι δεν στεγάζονται φοιτητές. Και όσοι φοιτητές αυτή τη στιγμή σπουδάζουν που είναι από την επαρχία στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στεγάζονται στο κτίριο της φοιτητικής εστίας Αθηνών, η οποία βρίσκεται στην Πατησίων, που ακόμα και εκεί έχουν διατεθεί πολύ λίγα δωμάτια και φέτος δηλαδή δεν θα μας δοθεί και κανένα, όπως ξέρουμε. Βρισκόμαστε στα 2 και στα Ταρόζα. Εδώ πέρα είναι ένα κτίριο, το οποίο βλέπω ότι βλέπετε είναι αρκετά μεγάλο. Ζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια το κτίριο αυτό, το οποίο ανοίξει στο ΕΚΠΑ, να γίνει φοιτητική εστία. Μπορεί να μένουν όλοι οι φοιτητές. Υπάρχουν άλλα τέτοια κτίρια στην Αθήνα? Γενικά, σε ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου υπάρχουν εκατοντάδες. Το ΕΚΠΑ συγκεκριμένα έχει γύρω στα 77 κτίρια, τα οποία αντί να γίνουν φοιτητικές εστίες, δωμάτια, το οτιδήποτε έστω για την εκπαιδευτική διαδικασία, αξιοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς για να παίρνει εισοδήματα το Πανεπιστήμιο επιχείρηση που φτιάχνουν τα τελευταία χρόνια. Οπότε καταλήγουμε να υπάρχουν τεράστιες λίστες ατόμων οι οποίοι το ίδιο το Πανεπιστήμιο έχει πει ότι δικαιούνται δωμάτιο, θα πρέπει να πάρουν, αλλά δεν έχουμε δωμάτιο. Οπότε σου λέει, κρίμα, δεν θα σπουδάσεις. Το κτίριο χτίστηκε το 69. Τα δωμάτια είναι ακριβώς όπως χτίστηκαν την πρώτη μέρα. Δηλαδή, είναι 8 τετραγωνικά. Χωράει ίσα-ίσα το κρεβάτι σου, το γραφείο σου, η ντουλάπα και να φύγεις. Κοινόχρηστα μπάνια, κοινόχρηστες τουαλέτες. Παντού. Παντού. Το κτίριο αυτό λειτουργούσε πριν κάμποσα χρόνια, σίγουρα, το οποίο είχε και αρκετά δωμάτια. Σίγουρα, δηλαδή, στέγαζε πάνω από 150 φοιτητές του Παντίου. Μετά από απόφαση και της Πριτανίας του Παντίου, έκλεισε για ανακαίνιση, θεωρήθηκε ακατάλληλο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα και το πιο αστείο, θα μπορούσε να πει κανείς, είναι η εστία του Παντίου. Είναι ακατάλληλη από το 1999, εδώ και 23 χρόνια ανακαινίζεται. Εδώ και χρόνια αυτό που μας λένε, επειδή ο φοιτητικός σύλλογος παλεύει για να έχει δικές του φοιτητικές εστίες στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, είναι πως μπαίνουμε σε διαγωνισμό, τώρα θα μας δώσουν τα χρήματα, τώρα μας λένε ότι θα έρθει ο εργολάβος να το φτιάξει. Παρ' όλα αυτά, ποτέ διαχρονικά δεν έχουν ξαναχτιστεί αυτές οι εστίες για να φιλοξενούν εδώ πέρα φοιτητές του Παντίου. Έστω ότι κάποιοι μπαίνουν, παίρνουν το δωμάτιο στην εστία με τα κόπων και βασάνων όπως περιέγραψες,
ποια είναι η κατάσταση που αντικρίζουν όταν έρχονται στην εστίαση, σε τι κατάσταση βρίσκονται οι εστίες? Φανταστείτε ότι με γινόμαστε στα μπάνια και τουαλέτες δεν είχαμε χαρτί και σαπούνι. Μας λέγανε ότι ο καθένας θα πρέπει από μόνος του να το δει. Ή έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με έντομα, κατσαρίδες, ποντίκια. Είχαμε φέτος για πρώτη φορά, δηλαδή όσο πάει, επεκτείνεται αυτή η κατάσταση. Έχουμε αυτή τη στιγμή γύρω στα 60 δωμάτια, τα οποία λόγω βλάβης δεν έχουν νερό. Η οποία αυτή η βλάβη υπάρχει πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει από όταν μπήκα εγώ, είναι τώρα 4 χρόνια ήδη. Ζούμε στο έλεος του. Άμα κάποιος εργολάβος θα θέλει, θα πιστεύει ότι θα βγάλει κέρδος από κάτι για να έρθει να το κάνει. Πάρα πολλές φορές, π.χ. έχει τύχει να μείνουμε χωρίς αίτηση. Γιατί δεν ήθελε κανένας να το πάρει. Και κρίμα, μας λένε. Θα πρέπει να γίνει ανακαίνιση, ακριβώς γιατί αυτή η κατάσταση δεν γίνεται. Υπάρχει κόσμος ο οποίος έρχεται, βλέπει το δωμάτιο πώς είναι και λέει: ωραία, δεν μπορώ εγώ να μείνω εδώ πέρα. Πώς θα καταφέρουν οι χιλιάδες νέοι και νέες που με κόπους χρόνων κατάφεραν να εισαχθούν σε μια σχολή να σπουδάσουν σε αυτή? Τι στάση κρατάει η κυβέρνηση εκτός από το να στέλνει τα μάτια στις σχολές? Έχουμε κάνει κινητοποιήσεις, έχουμε πάει για ενημερώσεις στην Βρετανία. Δίνουμε τη μάχη και της ενημέρωσης και για τους πρωτοετής φοιτητές που έρχονται στο Πάντιο. Πού να βρουν σπίτι, να δείξουμε την αλληλεγγύη μας. Ακόμα δηλαδή πολλές φορές να φιλοξενήσουμε και εμείς οι ίδιοι συμφοιτητές μας στην χειρότερη ανάγκη. Και εννοείται αυτό που παλεύουμε και το απαιτούμε και εδώ πέρα και στην Βρετανία του Παντίου να μεταφέρει και τα αιτήματά μας, είναι το 300 ευρώ μηνιαίο στεγαστικό επίδομα που παρευρεθήκαμε και στο Υπουργείο Οικονομικών την προηγούμενη εβδομάδα σε κινητοποίηση. 300 ευρώ μηνιαίο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα με τα νίκια. Να δοθεί τώρα έκτακτο κονδύλι για ανέγερση φοιτητικών εστιών, για να μπορούν να έχουν εστία τεράστια πανεπιστήμια, όπως το Πανεπιστήμιο Φοιτητικής Αττικής, το Πάντιο Πανεπιστήμιο, το Γεωπονικό, το ΠΑΠΗ, τα οποία δεν διαθέτουν καν εστία. Και κονδύλι για να ανακαινιστούν οι ήδη υπάρχουσες εστίες που βρίσκονται σε απαράδεκτη κατάσταση. Οι φοιτητικοί σύλλογοι χρόνια τώρα βάζουν το ζήτημα της στέγασης για τους φοιτητές που έρχονται από την επαρχία. Την πρώτη στιγμή πάμε και κάνουμε κινητοποιήσεις είτε στο Υπουργείο Οικονομικών είτε παντού. Προσπαθούμε να το αναδείξουμε σε όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, είτε είναι από την επαρχία είτε μένουν εδώ στην Αθήνα, για να μπορέσουμε και εμείς να βρούμε και μια λύση στο πρόβλημα. Γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε από καμία κυβέρνηση, είτε από την τωρινή είτε από την επόμενη που θα έρθει, να μας λύσει το πρόβλημα. Θεωρούμε αδιανόητο τον 21ο αιώνα να υπάρχουν φοιτητές που δεν μπορούν να ξεκινήσουν ή και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, επειδή δεν έχουν λεφτά για τα πανάκριβα ενίκια, επειδή δεν μπορούν να έχουν ένα δωμάτιο σε φοιτητική εστία. Άκουστε καλά, είναι οι φοιτητές, σύντηση και στεγάση, δωρεάν σπουδές. Πάντα πρέπει να έχουμε σταθερό πρόγραμμα διεκδικήσεων και να το γνωρίζουν οι φοιτητές, να κάνουμε σταθερές γενικές συνελεύσεις, όπου οτιδήποτε έχουμε πει ότι έχουμε πετύχει, έχει γίνει μέσα από γενικές συνελεύσεις. Έχει γίνει γιατί ο κόσμος έρχεται να στηρίξει, γιατί έρχεται στις κινητοποιήσεις, γιατί μιλάει και αυτός με τον υπόλοιπο κόσμο μέσα στην εστία και στο πανεπιστήμιο του, που έχουμε κοινά προβλήματα πολλές φορές. Στα πανεπιστήμια μας κάθε πρωί βλέπουμε την πανεπιστημιακή αστυνομία μαζί με τόσες δημιουργίες στο ΜΑΤ που τους συνοδεύουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι απέναντι στα αιτήματά μας, απέναντι στον αγώνα μας για στέγη, για μόρφωση, για δουλειά, για ζωή, με δικαιώματα, βρίσκουμε απέναντι την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή με την αστυνομία. Και είναι χαρακτηριστικό το ότι η κατάσταση με τις εστίες και με τη φοιτητική στέγη δεν είναι κάτι το οποίο προέκυψε χθες ή έγινε σήμερα. Είναι κάτι διαχρονικό, η υποβάθμιση των εστιών, η πολιτική της υποχρηματοδότησης που έχουν ακολουθήσει όλοι όσοι έχουν περάσει μέχρι σήμερα. Όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία εμείς τα αντιμετωπίζουμε, αλλά απέναντί μας βρίσκουμε την επίθεση της κυβέρνησης και οποιασδήποτε κυβέρνηση προφανώς. Αρχικά να αναδείξουμε αυτό το ζήτημα σε όλους τους φοιτητές οι οποίοι και οι ίδιοι το βιώνουν, μέσα από τους φοιτητικούς μας συλλόγους, μέσα και έξω από τις σχολές μας, για να πάμε όλοι μαζί ενωμένοι και να διεκδικήσουμε ουσιαστικά μέτρα για να μπορέσουμε δηλαδή και εμείς να ζήσουμε
με μια αξιοπρέπεια για να σπουδάζουμε εκεί πέρα που επιλέξαμε να σπουδάζουμε.